να καλωσορίσουμε τους παράγοντες και εκπροσώπους του σωματείου. Έχουμε φτάσει στη φάση που έχουμε μείνει 4 σωματεία. Οι αγώνες θα είναι διπλοί. Εντάξει, ο πρώτος αγώνας ήταν ο οποίος βγήκε υποδούμος, ήταν το πρώτο παιχνίδι και ο παραλυπτικός. Οι αγώνες αυτές θα διεξαχθούν, λέμε, μέσα στις Τετάρτες του Φεβρουαρίου. Τώρα πάει και για Τετάρτη Μαρτίου, θα δούμε και το καιρό, έτσι, μην το πιέσουμε, γιατί δεν μας πιέζει ο χρόνος όπως άλλες χρονιές, γιατί ο Κυπελούχος έπαιζε στο Κύπελλο να συγγνώνει μαζί, θα έλεγα την ΕΠΟ μέχρι τις 20 Μαρτίου τον Κυπελούχο. Τώρα ο Κυπελούχος, ενημερωτικά το λέω γι' αυτό, υποχρεωτικά παίζει στο Κύπελλο Ελλάδος, το οποίο ξεκινάει τον Αύγουστο, όπως έγινε και πέρυσι. 06 που συμμετείχε, το ξέρετε. Οπότε αυτός που θα πάρει τον Κύπελλο Κορινθίας θα μας εκπροσωπήσει στο Κύπελλο Ελλάδος, το οποίο πέρυσι ήταν προαιρετικό, έτσι, και μπορούσε και ο φιναλής. Φέτος δεν έχει βγει προκήρυξη. Από ό,τι λέγεται θα είναι υποχρεωτικά. Δεν θα είναι προαιρετικά. Οπότε όποιος βγει Κυπελλούχος πρέπει να κανονίσει από τώρα να ξέρει ότι θα παίξει το Κύπελλο Ελλάδος τον Αύγουστο. Γιατί μπορεί να έχει και κάποια τιμωρία και κάποια ποινή από την ΕΠΟ, δεν το ξέρουμε αυτό, έτσι. Οπότε οι ομάδες που έχουν μείνει είναι η Θέλα Πετρίου, ο Σαρονικός, ο Πας Κόρυθος και η Άλφα Σίγμα Κόρυθος, είναι 6. Θα βάλουμε και τα 4 μπαλάκια μέσα για να γίνει κλήρωση. Θέλει κάποιος κάτι να ρωτήσει και λοιπά, να πει κάτι. Η πρώτη που μπήκε μέσα είναι η Θεία Λαμπετρίου. Πάμε ανάποδα. Ο Σαρονικός δεύτερος. Μας είδετε μαζί τώρα. Αν κάθεσαι καλά. Εγώ, άμα πέσει, δεν έχω πέρα. Σαρωγικός. Αλφασίμα Κόρυθος 2006. Ολοκληρώθηκε λοιπόν η κλήρωση των 4 φιναλιστών του Κυπέλλου Κορινθίας. Ανακεφαλαιώνουμε, τα ζευγάρια είναι Θύελλα Πετρίου Σαρονικός Γαλατακίου και ΑΣ Κόρυθος 2006 ΠΑΣ Κόρυθος. Καλή επιτυχία. Ο θεσμός του Κυπέλλου πιστεύω ότι είναι γιορτή για όλους μας και κυρίως για εσάς.